δάσκαλα! Πού θα μείνουμε, θα σε σκοτώσω. Δεν έρχομαι. Τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Oh my god, λοιπόν, έχω τόσα πολλά να σας πω σε αυτό το βίντεο. Θέλω να σας πάρω μαζί μου σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που και από το τίτλο δηλαδή αυτού του βίντεο να το πάρεις και να το σκεφτείς. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, για να μην σας πρίζω στο intro, λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα να σας πω ότι αυτό το trip θα είναι απίστευτο. Και ναι, ο τίτλος είναι αλήθεια. Και θα σου πω και ένα μικρό μυστικό. Εδώ πέρα μέσα στο γραφείο είναι η Άννα. Με ακούει, δεν έχει θέμα. Με ακούει. Και δεν θέλω να πω αυτό που θα πω τώρα χωρίς να είναι δίπλα μου. Οπότε, λοιπόν, θα πάω δίπλα της. Γεια σου, Άννα. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εδώ παίζω. Λοιπόν, από το 0 μέχρι το 100 θέλω να μου πεις πόσο καλά είσαι. Αλήθεια όμως. Ναι. Είμαι 22% καλά. Τώρα θα πέσει στο 6. Τι μου ετοιμάζεις? Λοιπόν, παιδιά, έχω πει στην Άννα ότι θα κάνουμε ένα ταξίδι, αλλά δεν έχει ιδέα που, πώς και όλα αυτά. Ήρθε η ώρα να το μάθω. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Άννα, ξέρεις ο τίτλος αυτού του βίντεο ποιος είναι? Ποιος είναι? Θα στο φέρω λαό. Έκανα το καλύτερο ταξίδι με μόλις 20 ευρώ. Πώς θα πάμε, με γαϊδούρι? Κι όμως, Άννα, είναι εφικτό. Απλά, όπως καταλαβαίνεις, θα πεθάνεις. Τι έκανες? Πού θα μείνουμε? Πού θα πάμε? Λοιπόν, Άννα, Βουλγαρία πάμε. Όχι. Με μόλις 20 ευρώ για 5 μέρες, 5 διαδικτερές βασικά, 6 μέρες πόσο είναι, πού πιστεύεις ότι θα πάμε? Είπα Βουλγαρία, αλλά δεν είναι. Μπάντσκο, ας πούμε. Θα ήταν πολύ ωραία τώρα με το χιόνι. Πιο ακριβά είναι αυτό που λες? Ναι. Ναι. Ήταν η πιο φτηνή χώρα που θα μπορούσα να βρω. Χώρα. Γιατί είναι 20 ευρώ το άτομο. Πήγαινε, έλα. 10 ευρώ δηλαδή είναι το εισιτήριο, αλλά 20 πήγαινε, έλα. Δουβλίνο. Όχι. Θα πάμε. Ναι. Κάπου που μου το έχεις πει. Ναι. Και θέλεις πολύ να πάμε εδώ και καιρό. Θα πάμε στο Παλέρμο, στην Ιταλία. Παλέρμο! Τουλάχιστον αυτό σου αρέσει, οκ. Okay. Απλά, επειδή το challenge είναι με 20 ευρώ, θα χάσεις κάποια luxuries που θες τα ταξίδια σου, ειδικά εσύ. Εγώ πολλά θέλω. Πες μου ότι θα πάρουμε βαλίτσα. Τι λέει ρε! Τι λες? Ξέχνα το. Θα πληρώσεις παραπάνω. Δεν υπάρχει, αλλιώς μην έρθεις. Αυτό είναι το challenge. Έχει κι άλλα, Άννα. Για να το κρατήσω 20 ευρώ, δεν έχουμε βαλίτσες. Δεν θα κάτσουμε δίπλα-δίπλα στο αεροπλάνο. Πας καλά! Και όταν θα πάμε εκεί πέρα, ελπίζοντας ότι θα βρω δωρεάν ή χαμηλού κόστους διαμονή, δεν έχω κλείσει και διαμονή εκεί πέρα. Έχεις πεθάνει. Δεν έρχομαι. Τι εννοείς? Μία φορά σε άφησα να κλείσει διαμονή. Ήταν η χειρότερη διαμονή που έχω πάει ποτέ. Και τώρα μου λες ότι δεν έχεις κλείσει καν. Και θες να είναι και στο budget. Για να το κρατήσω στο budget των 20 ευρώ το άτομο. Με τι θα μείνουμε, στο μπαγκάκι? Όχι, μπορούμε να κάνουμε. Στη σκηνή, κάμπινγκ. Όχι, έχω δύο ιδέες. Για τώρα αυτά πρέπει να ξέρεις. Συγγνώμη, χειραποσκευή μπορούμε να πάρουμε. Ναι. Χειραποσκευή θεωρείται η τσάντα μου ή και μια βαλίτσα μικρή? Κάτι εκατοστά είναι, θα σα πω σε λίγο. Αυτή τη στιγμή, μόλις τελειώσαμε τη δουλειά, πάμε σπίτι να πακετάρουμε και αυτό, και φεύγουμε. Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί. Θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου στο αεροπλάνο. Και τι, θα πάμε στο Παλέρμο, ρε, που σου ζητούσα τόσο καιρό και δεν θα με αφήσεις να πάρω τα outfits που θέλω. Τι να σου πω. Άμα θες. Αλλιώς δεν έχει Παλέρμο. Εντάξει, μωρή, τι χάσαμε, 20 και 20 ευρώ, 40 ευρώ. Αμά, ρε, ζει! Εγώ πάω, μην έρθεις. Έλα, ρε, ζει! Πάω! Γεια σου! Ρε!
Πάω εγώ, φιλάκια! Γεια! Θα έρθεις ναι ή όχι? Δεν έρχομαι με budget 20 ευρώ που φεύγει και η στέκα! Θα έρθεις ναι ή όχι? Θα έρθω, αλλά θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Πού να μάθεις και τα άλλα? Θα τα μάθεις στο αεροδρόμιο. Bye! Λοιπόν, φτάσαμε παιδιά, εδώ πέρα. Πού είσαι Ανούλα? Καλημέρα! Γεια σου Ανούλα μου, λοιπόν. Ήθελα να σου πω, επειδή ξέρω θα με ρωτάτε, ότι πού τα βρήκα αυτά την εισιτήρια, θα σας τα αφήσω. Πού θα τους τα αφήσω ρε Άνω, το link? Πρώτο κάτω, link. Κάτω στην περιγραφή. Πρώτο. Πρώτο. Link. Να πάω να το πατήσω να το δείτε, εντάξει. Κοιτάξτε παιδιά, πού είμαι εγώ και πού είναι η Άννα. Είναι μπροστά μπροστά η Άννα. Ανούλα. Παιδιά, έχουμε φτάσει. Κλείσαμε και ένα ρημάδο Airbnb. Γιατί η Άννα δεν μου σπάσει τα νεύρα. Έλα εδώ! Έλα εδώ, Άννα! Πραγματικά, έλα εδώ. Θέλω να πεις εδώ πέρα στα παιδιά, πραγματικά. Πόσο σπαστικιά είσαι, ρε φίλε! Όσο αντέχεις για να κλείσουμε ένα Airbnb της προκοπής, ρε αδερφέ! Στο παγκάκι πήγαινες να με κάνεις. Πόπο. Τι έκανες? Τίποτα. Ακούστε εδώ. Η Άννα είναι 99,99% φτιαγμένη από βλακεία. Και όσοι το πιστεύετε αυτό, θέλω να μου γράψετε στο σχόλιο ότι η Άννα είναι βλαμένη. Ωραία, χαίρομαι. Θα το πω. Όχι, φύγε από εδώ. Τι θες? Θα το πω. Τι να πεις? Θα πει, ναι, ακούστε ναι, παιδιά, ναι. Εγώ ήθελα ένα αξιοπρεπές Airbnb. Οκ, okay, αυτό είναι. Αλλά δεν είναι το Airbnb, ρε παιδί μου, που εγώ θα διάλεγα να έρθουμε. Okay. Κορίτσι μου, κρεβάτι έχει? Έχει. Μπάνιο έχει? Κάναμε και δύο μας μπάνιο. Έχει μπάνιο? Ναι, απλά. Ωραία! Σκασμός. Η γειτονιά. Φύγε γρήγορα. Δεν είναι και καλύτερη, παιδιά. Είναι λες και ζει. Φύγε. Η μαφία. Εδώ μέσα. Άννα, η μαφία, γιατί είμαστε στη Σικελία, ε. Στη Σικελία είμαστε. Μη φωνάζει, γιατί έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Και παιδιά, να σας πω. Λες και καταλαβαίνω. Αλλά και πάλι. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Έξω μας κοιτάνε περίεργα. Είναι ρε, παιδί μου, έτσι φτωχογειτονιά. Δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε στο κέντρο, κέντρο, κέντρο. Είμαστε δίπλα στο κέντρο. Αλλά καλά, εδώ πέρα είναι φτωχογειτονιά. Φύγε, φύγε. Η πλούσια η Άννα. Η πλούσια η Άννα. Η... Φύγε από εδώ. Anyway, λοιπόν. Άννα, έλα εδώ να σου πω. Την φέρνω, την διώχνω, την φέρνω, την διώχνω. Εσύ, Άννα, για πού το βάλες, γιατί ετοιμάζεσαι? Θα πάμε βόλτα, θα πάμε στο Mondello Beach, γιατί το Mondello πρέπει να πάει στο Mondello Beach. Πιστεύω, βασικά ελπίζω να βρούμε τα πράγματά μας, λεωφορεία και τέτοια στάσεις, καταλαβαίνετε. Ναι, δεν σου έχω πει ακόμα τα άλλα δύο πράγματα που δεν σου έχω πει. Δεν πειράζει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί πράγμα προετοιμάζεσαι να κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που πρέπει να ξέρεις, το προτελευταίο, είναι ότι για σήμερα τουλάχιστον απαγορεύεται να φάμε έξω. Δεν θα ξοδέσουμε λεφτά για να φάμε έξω σε ρεστοράν. Πρέπει να φάμε μέσα. Συγγνώμη, δεν θα πάρουμε καφέ. Το ξεχνάς. Δεν θα ξοδέψουμε σήμερα λεφτά. Το ξεχνάς. Δεν θα ξοδέψουμε λεφτά για να φάμε οτιδήποτε ή να πιούμε οτιδήποτε έξω. Είπες να φάμε ρεστοράν. Μπορώ να πιω καφέ όμως. Λοιπόν, δεν παίζει. Οπότε αυτό είναι το πρώτο τελευταίο. Και το τελευταίο είναι επειδή κοιμηθήκαμε πάρα πολλές ώρες χθες. Ναι. Ναι, ναι. Το τελευταίο είναι ότι απαγορεύεται σήμερα να βγούμε το βράδυ. Καλά, νομίζω δεν είχα σκοπό να βγω. Ένα δεν είναι τόσο δραματικό όσο το ήθελα, οπότε θα τα αλλάξω. Λοιπόν. Όχι, ρε, μια χαρά είναι αυτό. Τι, δεν θα βγούμε το βράδυ? Όχι, σε παρακαλώ. Να βγούμε. Ωραία, έτσι είσαι. Λοιπόν, δεν θα ξοδέψουμε λεφτά ούτε για συγκοινωνίες. Αν θες να πάμε εκεί πέρα στο Mondello Beach, δεν θα πάμε με συγκοινωνία. Είναι μία ώρα μακριά, ρε καημένε. Χαίστηκα. Ωραία, δεν πάμε στο Mondello Beach σήμερα, παιδιά. Σήμερα, παιδιά, θα πάμε στο κέντρο να κάνουμε έτσι καμιά βόλτα κτλ. Καλά, πάμε καμιά βόλτα. Λοιπόν, παιδιά, τελικά με κατάφερε. Ήρθαμε στην παραλία του GNTM ή αλλιώς Mondello. Mondello λέγεται αυτή εδώ πέρα η παραλία, γι' αυτό φοράει τα ίδια της Άννας. Okay. Λοιπόν, έχοντας έρθει εδώ πέρα, αισθάνομαι λίγο ιτημένος, αλλά τέλος πάντων, δεν γαμιέται. Λοιπόν, Ανούλα, θέλω να μου πεις πραγματικά πώς σου φάνηκε που στο αεροπλάνο ήσουν μόνη σου. Η πρώτη πτήση που έχεις κάνει ποτέ μόνη σου. Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξε λίγο στην προσγείωση, γιατί δεν προσγειώθηκε και πάρα πολύ καλά αυτός ο... Ο πιο μπακάλις πιλότος ever, έτσι. Thank you. Grazie.
Ιταλικό μου είναι γάμισε το. Όπως έλεγα, φοβήθηκα πάρα πολύ στην προσγείωση, γιατί αυτός δεν προσγειώθηκε καθόλου καλά. Ήταν λες και δεν ήξερε να προσγειώνεται. Λέω θα πεθάνουμε. Δεύτερον, έβγαλαν ανακοίνωση ότι θα έχουμε αναταράξεις. Τελικά δεν ένιωσα αναταράξεις, αλλά όταν ο άλλος σου λέει ότι δέσου με την Τζόνι γιατί θα έχεις αναταράξεις, λέω θα πεθάνουμε. Και επίσης να σας πω ότι δίπλα μου καθότανε ένας τυπάς, ο οποίος κάποια στιγμή έφυγε και έμεινα μόνη μου. Δηλαδή, ούτε του ξένου του ανθρώπου δεν μπορούσα να κρατήσω το χέρι σε περίπτωση που πέφταμε. Ήμουνα κυριολεκτικά μόνη. Επίσης δεν έβλεπα τον Ίζη, τον έψαχνα προς τα πίσω, αλλά δεν τον έβλεπα πουθενά. Ήμουνα 14 σειρές πιο πίσω να πούμε, sorry να πούμε. Αλλά μετά με ενημέρωσε ο Ίζη ότι ήμουν πάρα πολύ κολόφαρδη. Γιατί εκεί πέρα που καθόμουν, πρώτον είναι ακριβές οι θέσεις και δεύτερον ήμουν και ολομόναχη, που αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και είμαι σπάνιο. Yay! Αλλά δεν θα ήθελα να ξαναείμαι μόνη μου, παρακαλώ πολύ. Γενικότερα, με αυτά που είπε η Άννα, θεωρώ ότι πρέπει να ονομάσω αυτό το vlog παραλίγο να πεθάνει η Άννα. Όχι. Είναι λες και είμαστε σε νησί ένα πράγμα. Η Άννα είπε, τι είπες, σου θυμίζει? Το Βόλο βασικά μου θυμίζει, η αλήθεια είναι, έτσι λίγο το περπάτημα. Γιατί έχει λιμανάκι και τα λοιπά, καμία σχέση με το Βόλο, όσοι είστε βολιώτες που ξέρετε. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Καλά είναι, σκατά αυτό το vlog, αλλιώς θέλω να πάει, αλλιώς πήγε για το πούτσο. Να πω τέλεπα. Κάτι τελευταίο. Τι θες, τι? Κάτι τελευταίο. Θα σας πω κάτι. Δεν θα θέλατε να με έχετε δίπλα σας και να μου κάνετε όλα αυτά που μου κάνει ο Ίζη. Όχι απλά γκρινιάζω για να περάσει το δικό μου και καλά κάνω, γιατί αυτά που κάνει ο Ίζη είναι βλακίες, αλλά αν δεν γίνει το δικό μου... Μουρμούρα στο κρεβάτι. Θες πω λοιπόν, θα τα πούμε στο ρεστοράν, ξέρω εγώ, πάω να φάμε τίποτα πανάκριβα. Έχω να δηλώσω το εξής. Πληρώσαμε αρκετά λεφτά. Δεν θα πω τώρα στα παιδιά πως πληρώσαμε επειδή ντρέπομαι. Να πω εγώ? Όχι, όχι. Δεν ντρέπομαι. Παναγία μου. Σκέφτομαι το επόμενο βίντεο να είναι από την αυριανή μας μέρα, στην οποία το challenge θα είναι το εξής. Τόσο πολύ με εξόδεψες που αύριο λέω να κάνουμε challenge. Όλη μέρα, ναι, θα φάμε μόλις με ένα ευρώ. Τι? Δεν έχει κάτι, οπότε θα φάμε. Όχι, θα φάμε. Εγώ ήδη έχω σκεφτεί 2-3 τρόπους που μπορούμε να τη βγάλουμε με ένα ευρώ. Ένα μήλο την ημέρα? Πείτε μου άμα θέλετε να το κάνω. Πείτε μου άμα θέλετε από κάτω. Και αυτά, θα το κάνω. Αλλά πείτε μου. Τα λέμε αύριο. Bye. Θα της κάνω τη ζωή της κόλαση αύριο. Stay tuned.